Με βάση δημοσιεύματα στον τύπο και όσα ακολούθησαν το προηγούμενο διάστημα περί διακοπής λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων νέα γενιά Ζηρίδη, αλλά τροφή προς αυτήν την κατεύθυνση έδωσε και η ίδια η διοίκηση της επιχείρησης με τις προτροπές της προς πολλούς γονείς να βρούνε, να απευθυνθούν σε άλλο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά για τα παιδιά τους, και παράλληλα με την επιστροφή των προκαταβολών που είχαν δοθεί στα συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια από τους γονείς για το νέο σχολικό έτος, δημιουργείται μια κατάσταση η οποία προϊονίζει τη διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Και πρόκειται για σχολική μονάδα η οποία απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για 3 μήνες, ενώ βιώνουν παράλληλα και με βάση την εξέλιξη που προείπα την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την επιβολή των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Η επιχείρηση απέναντι στους εργαζόμενους αποπειράθηκε να υπαγάγει το σύνολο των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, ενώ παρεχόταν εντατική τελεκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η οποία μάλιστα ξεκίνησε αμέσως μετά τη διακοπή της διαζώσης εκπαίδευσης των παιδιών, των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί φυσικά αντέδρασαν με διήμερη αποχή από την τηλεκπαίδευση, επανήλθαν στην εργασία τους ευθύς μόλις το Υπουργείο Παιδείας αποσαφήνισε, έστω και με καθυστέρηση, τον παράνομο χαρακτήρα της εργοδοτικής ενέργειας. Ακολούθησε η εξόφληση του μηνός Μαρτίου, μόλις στις 15 Μαΐου, του τρέχοντος έτους φυσικά, και λίγες μέρες πριν λήξει το διδακτικό έτος, η διοίκηση ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι αδυνατεί να δεσμευτεί για το χρόνο καταβολής των αποδοχών τους. Φυσικά οι εργαζόμενοι αντιδράσανε, προχώρησαν σε μια κινητοποίηση, σε μια 48-ωρη απεργία, απαιτώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους, τα οποία σήμερα αφορούν τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Συνεπώς τα ερωτήματα προς την Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να καταβληθούν άμεσα οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων στα εκπαιδευτήρια νέα γενιά Ζηρίδη, και παράλληλα ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να αποσαφηνίσει η εργοδοσία τις προθέσεις της και προκειμένου να διασφαλιστούν στο ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων στα συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια. Μα το ζήτημα αναστολής λειτουργίας προφανώς των εκπαιδευτηρίων νέας γενιάς Ζηρίδη είναι πολύ σημαντικό. Έτυχε από την πρώτη στιγμή της προσοχής του Υπουργείου. Ο ίδιος αναγνωρίζεται στην ερώτηση, έστω έτσι και καλυμμένο, το Υπουργείο εμερίμνησε, και αυτό νομίζω πρέπει να διασαφηνιστεί, έδωσε λύσεις σε επιμέρους ζητήματα που είχαν προκύψει στο συγκεκριμένα σχολεία το προηγούμενο διάστημα, όπως και στην περίοδο του κορονοϊού, με το ζήτημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Καταστήσαμε σαφή το γενικό κανόνα που είχαμε ούτως ή άλλως νομοθετήσει, και ότι ποιος είναι αυτός, παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολείων, αποκλείει την αναστολή συμβάσεων των εκπαιδευτικών, εφόσον αυτοί οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην παροχή της, που πράγματι έγινε παροχή κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας. Τώρα, ως προς το ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων της νέας γενιάς Ζηρίδη, ας δώσουμε λίγο το ιστορικό, τι έχει συμβεί για να φτάσουμε εκεί. Γιατί είναι ένα ζήτημα που δεν είναι τωρινό, οι αιτίες του ανάγονται σε προγενέστερο χρόνο. Οι οικονομικές δυσχέρειες του εν λόγω σχολείου είχαν ξεκινήσει από το απότερο παρελθόν. Από τη δεκαετία του Ιουλίου 2000 αναφέρονται προβλήματα στην αποπληρωμή δόσεων προς την πιστώτρια τράπεζα. Το 2017 το ακίνητο του σχολείου στα Σπάτα βγήκε σε πληστηριασμό και πέρασε στην κυριότητα της πιστώτριας τράπεζας, με τα εκπαιδευτήρια στο εξής να μισθώνουν το εν λόγω κτίριο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Και το Φεβρουάριο του 2020 βγήκε σε πληστηριασμό και άλλο ακίνητο κυριότητας ιδιοκτήτριας του σχολείου. Στις 19 Ιουνίου περιήλθε σε γνώση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έγγραφο της τράπεζας Alpha Bank προς τα εκπαιδευτήρια νέα γενιά Ζηρίδη, σύμφωνα με το οποίο έπαβε το δικαίωμα των εκπαιδευτηρίων να κάνουν χρήση του ακινήτου όπου στεγαζόταν τα σχολεία των εκπαιδευτηρίων ιδιοκτησίας της τράπεζας αυτής.
Με εξαιρετικό επίγον έγγραφο της διεύθυνσης, την ίδια ημέρα, 19 έκτου, ζητήθηκε άμεσα από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Σχολείων προς τα εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζερίδη να γνωστοποιήσουν μέχρι τις 22 έκτου, σε τρεις μέρες, τις ενέργειες τις οποίες είχαν προβεί, προκειμένου να λάβει χώρα η μετεγκατάσταση των εκπαιδευτήριων σε άλλο ακίνητο για το σχολικό έτος 2020-2021. Στην από 22 έκτου απάντηση της διοίκησης του σχολείου, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Ιδιωτικών Σχολείων πως είχαν γίνει προσπάθειες μεταξύ της διοίκησης των εκπαιδευτηρίων και της τράπεζας να βρεθεί μια λύση και πως βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις για συμφωνία με την Πιστρότρια Τράπεζα. Πλην όμως, δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, μια τέτοια συμφωνία δεν κατέστη εφικτή και περάσαμε στην επόμενη φάση, όπου κατόπιν της από 6 εβδόμου σχετικής αίτησης της ιδιοκτήτριας, το Υπουργείο Παιδείας προέβη στις 9 εβδόμου, είναι σημαντικές ημερομηνίες γιατί οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, προέβη στην ανάκληση αδειών λειτουργίας του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου Ζερίδη. Έχουν μάλιστα ήδη εκδοθεί και τα ΦΕΚ της ανάκλησης λειτουργίας για το γυμνάσιο και το λύκειο και αναμένονται τα ΦΕΚ για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Ένομα αποτελέσματα, προσοχή, για τις οσάνω ανακλήσεις επέρχονται από 1η-9η, είτε από τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Άκουσα με προσοχή την Υπουργό. Διευκρίνησε το πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία στο σύνολό του, στο σύστημα που ζούμε και πιο ιδιαίτερα, αν θέλετε, στον τομέα της επιχειρηματικής δράσης στην παιδεία, και όλα αυτά που αναφέρετε έχουν να κάνουν με τους χειρισμούς, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν και αναπτύσσονται και τώρα. Όμως το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Καλή αναφορά αυτή, καλή η γνώση των εξελίξεων γύρω από αυτό το θέμα που μας αναφέρατε, όμως το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Τι θα απογίνει με τους εργαζόμενους, τους εκατοντάδες εργαζόμενους, στους οποίους οφείλεται τουλάχιστον οι τρεις μήνες και βεβαίως με βάση αυτά που είπατε και στην ουσία αποτελούν, προϊονίζουν αν θέλετε, την πλήρη ενδεχομένως λέω αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων νέας γενιάς Ζερίδη. Δημιουργείται λοιπόν και μια αβεβαιότητα αφετέρου, αφενός το ότι δεν έχουν πληρωθεί τρεις μήνες εργαζόμενοι, αφετέρου η αβεβαιότητα για το μέλλον τους, την επαγγελματική τους ενασχόληση. Και εδώ να πούμε ότι θα θέλαμε να σημειώσουμε μάλλον ότι και για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αλλά και για εργαζόμενους και στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, όπως δηλαδή και οι συγκεκριμένοι στα εκπαιδευτήρια νέας γενιάς Ζερίδη, έχουν υποστεί και υπόκεινται επί μακρόν την πρακτική των μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή των μισθών τους. Και βέβαια η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόσει μια απαράδεκτη πρακτική έναντι των εργαζομένων και προκειμένου να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα της ρευστότητας που αντιμετωπίζει, τα οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο και εσείς, κυρία Υπουργέ. Και όπως και σε πολλά άλλα λοιπόν ιδιωτικά σχολεία, οι εργαζόμενοι υπέμεναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στοϊκά τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους, αποδεχόμενοι το επιχείρημα περί αναγκαίας συνεισφοράς τους, την προσπάθεια της επιχείρησης να ορθοποδήσει και άλλα πολλά, την ανάγκη να βάλουν πλάτη στα δύσκολα και ούτω καθεξής, όλα αυτά αποδείχθηκαν άνθρακα στο θησαυρός. Αποτέλεσμα είναι να πετιούνται εντός ή εκτός εισαγωγικών στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενοι από το κλείσιμο των συγκεκριμένων εκπαιδευτηρίων, πολλοί από αυτούς εξ αυτών με τεράστια εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και πάει λέγοντας, αφετέρου, όπως λέω και πάλι και παραλαμβάνω, να μένουν απλήρωτοι για τους τρεις μήνες και αφετέρου μια σειρά από δικαιώματα που απορρέουν από την αναστολή λειτουργίας ή την πάυση λειτουργίας της επιχείρησης αυτής, οι ίδιοι εργαζόμενοι να μην έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να το πω έτσι, ή να έχουν τη δυνατότητα να τους ικανοποιηθούν. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε από την Υπουργό να μας πει συγκεκριμένες ενέργειες στα ερωτήματα που θέτουμε. Κύριε Βουλευτά, η αναφορά στο ιστορικό έχει και αξία, γιατί δεν έχουν παρακολουθήσει όλη την ιστορία των εκπαιδευτηρίων και το πώς φτάσαμε εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποδέστερο, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι την ίδια μέρα
που λάβαμε την ειδοποίηση, η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αντέδρασε άμεσα. Είναι επίσης σημαντικό αυτό το οποίο θα αναφέρω τώρα, που έχει να κάνει και με το μισθολογικό. Ζητήθηκαν λοιπόν, ξέρετε ότι τα σχολεία βρίσκονται στην Ανατολική Αττική. Ζητήθηκαν λοιπόν από τις κατά τον νόμο αρμόδιες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το Ιδιωτικό Σχολείο Ζερίδη, αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενημέρωση για εκκρεμότητες προς την καταβολή των μισθών. Και πράγματι υπήρξε η επίσημη ενημέρωση από το Ζερίδη ότι κατά τελευταίους τρεις μήνες, αυτό που αναφέρετε κι εσείς, δεν έχουν καταβληθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας. Γι' αυτό το λόγο και σε συνέχεια αυτής της διαπίστωσης, οι αρμόδιες διευθύνσεις αναφέρουν ότι κατά τις αρμοδιότητές τους είναι σε διαδικασία επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 42 του 682 του 1977, λόγω παράβασης των διατάξεων μισθοδοσίας, σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου 41 του εν λόγω νόμου. Και μάλιστα με χθεσινό της έγγραφο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Αττικής παρέπεμψε την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση των διατάξεων περί μισθοδοσίας. Αυτά λοιπόν ως προς το κομμάτι το οποίο αναφέρεται και περί ενεργειών. Τώρα, ειδικότερα γιατί βάζεται και το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των εκπαιδευτικών, η στιγμή ούτως ή άλλως είναι μια δύσκολη στιγμή και χρονικά, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί, αν αυτό είχε προκληθεί νωρίτερα, πιθανότητα να μπορούσαν να είχαν λάβει μέρος και στην πρόσκληση που είχε γίνει το Δεκέμβριο για αναπληρωτές. Όμως, είμαστε συνεχή και συνειδητή, πρέπει να σας πω, έτσι, η προσπάθεια επικοινωνίας και με τους ιδιοκτήτες υπολείπων ιδιωτικών σχολείων να υπάρξει απορρόφηση των εκπαιδευτικών των σχολείων Ζερίδη. Πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Βέβαια, μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα προς το τέλος Αυγούστου για την σύναψη, για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεων, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει θετική ούτως ή άλλως εξέλιξη στο μέτωπο αυτό. Ως προς τα βήματα, τα ανέφερα όλα, ανέφερα και τα βήματα των διευθύνσεων εκπαίδευσης, βέβαια και τη διαδικασία, όπως σας είπα, επιβολής προστίμου για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων των τελευταίων τριών μηνών. Όπως σας είπα και σας ανέφερα και την ενέργεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Β' Αθήνας για την παραπομπή της νόμιμης εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση των διατάξεων περί μισθοδοσίας.